Κανένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία και συνεπώ κανένα κόμμα δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση βάσει των αποτελεσμάτων των εκλογών όπω αυτά καταγράφονται μέχρι στιγμή από τα exit polls. Η εντολή που θα παραλάβει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πρέπει να επιστραφεί εκτό αν κάποια από τα άλλα κόμματα του δώσουν 30 έδρε τουλάχιστον. Ποια είναι αυτά τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ 35 ως 36 έδρε. Η ελληνική λύση 15 και η πλεύση ελευθερία 0 έω 10. Αν δεν βρεθούν οι 30 πλά έδρε από αυτά τα κόμματα, τότε πάμε σε νέε εκλογέ στι 25 Ιουνίου ή στι 2 Ιουλίου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης, αν παραδώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση, κάτι σφοδρά πιθανό παρετείται από Πρωθυπουργό και διορίζεται κάποιο άλλο κοινή αποδοχή μέχρι να ξαναγίνουν εκλογέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να έχει σαφώ τον πρώτο λόγο, εκτό και αν ενωθεί η αντιπολίτευση, πράγμα απίθανο. Άλλωστε, υπάρχει και το μαξιλάρι τη νίκη, μια περίεργη προσπάθεια θεολόγων που έχει περίπου 1% πανελλαδικά, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα προσθεθεί σε αυτό το ποσοστό.